Χθες το πρωί ήρθε ο νεοκόρος να ανάψει το καντιλάκι το ακίνητο. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και κατά τύχη ο κύριος Κώστας δουλεύει εδώ. Ήρθε με ξύπνηση στο σπίτι που είναι απέραντη, μου χτύπησε. Λέει: Παπαγιώρη, πάρε πιάσανε την πόρτα της εκκλησίας. Και έτρεξα από εκεί και βρήκαμε ότι έχουν πειράξει από πάνω και κάτω. Εκεί ακριβώς που νομίζουν ότι είναι ο Σύρτης, ένα μηχάνημα. Και παρεμβαίνθηκαν μέσα. Από εδώ έβαλε κάτι και ανέβασε το σύρτη απάνω. Το ίδιο έκανε και από πάνω προς τα κάτω το σύρτη και φέρε την παπηγιά, έδωσε την κλωτσιά και άνοιξε και μπήκε μέσα. Και δείξτε μου λίγο και την... Η πιδαριά είναι αυτή εδώ η παλιά, φαίνεται η γλώσσα ότι έχει στραβώσει. Μετά την παραβίαση της πόρτας, όπως έχει καταγράψει η κάμερα, ο ένας δράστης έχει έρθει ακριβώς σε αυτό το σημείο και έχει πειράξει την κάμερα που είναι ακριβώς πίσω μου. Μπήκαν από εδώ, βάλαμε αυτή την είσοδο να μπήκαν. Εδώ είναι το δουλάπι αυτό. Ήταν ανοιχτό αυτό εδώ, όπως βλέπετε είναι. Ήταν ανοιχτό αυτό, ήταν μαζεμένο έτσι. Και είχαν ανοίξει από εδώ πέρα. Μέσα δεν είχαν, απλώς είχαν ξεσηκώσει τις στολές με μένα, δεν είχαν πειράξει τίποτα όπως τα βλέπετε ήταν. Εδώ δεν πειράξανε τίποτα, κλείσανε και φύγανε. Τι απώλειες έχετε? Πήγαν στην κάμερα που έχουμε εκεί, κάπως την πειράξανε και μετά προχωρήσανε προς το ιερό, δεν πειράξανε τίποτα. Βρήκαν ένα καλαθά, ένα κουτάκι ψάθινο με κάτι χρήματα μέσα, το πήραν και έφυγαν. Τι ποσό είχε μέσα? Περίπου γύρω στα 200 με 250 ευρώ. Αυτά τα χρήματα ήταν προσωπικά δικά μου χρήματα, τα οποία είναι από τις δωρεές που μου δίνουν κατά τις προσφορές οι κυρίες για τη μόνωση των νεκρών και των ζώντων και τα άφηνα εκεί.